Στον κύριο Μουσούτα και στον κύριο Ορφανίδη να πούμε καλημέρα τώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε με αυτή την κατάσταση. Συγγνώμη που αλλάζω λίγο το θέμα, αλλά είδατε, σταμάτησε να πηγαίνουν δουλειά, όχι μόνο λόγω του φόβου, αλλά και το γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι και είναι παράνομοι. Το ότι είναι παράνομοι, υπάρχουν νομοθεσίες που αφορούν όλους τους εργαζόμενους, είτε αλλοδαπούς είτε Κύπριους, και τόσο ο εργοδοτούμενος όσο ο εργοδότης, εάν και εφόσον παραβιάζει τις νομοθεσίες, υπάρχουν αυστηρές ποινές, οι οποίες μάλιστα με τροπολογίες που επέφερε η Βουλή πριν 3 χρόνια στη νομοθεσία, μπορούν να είναι και με εξώδικη ρύθμιση, έτσι ώστε να είναι περισσότερο αποτρεπτικό να υπάρχει το λεγόμενη παράνομη ή αδήλωτη εργασία. Ναι. Τώρα, αυτό είναι το στοιχείο όσο αφορά την εργασία. Το αν κάποιος είναι παράνομος διότι ήρθε με λαθρέο τρόπο στην Κύπρο, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Είναι οι λεγόμενοι παράτυποι μετανάστες που αναφέρουμε και υπήρχαν τα ζητήματα τελευταίως. Όμως όσο αφορά την εργασία, η νομοθεσία είναι καθολική για όλους. Ναι, το θέμα είναι να τους βρει αυτούς τους παράνομους, γιατί δεν πάνε στη δουλειά για να τους βρουν ότι παράνομοι. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εδώ δεν πάει, μα δεν θα έπρεπε να τους βρουν. Αν είναι παράνομοι στην Κύπρο, δεν θα πρέπει να ζουν στη δουλειά. Θα πρέπει να ζουν εκεί που είναι και να κάνουν τις αναγκαίες, τις πρέπουσες διαδικασίες. Τώρα που έχουν ενταθεί, όπως λέγεται, οι έλεγχοι, αν θα συνεχίσουν κιόλας, να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ σύνθετη όλη η ιστορία. Λοιπόν, απάμε... Είναι όμως καθήκον και υποχρέωση της αστυνομίας να ελέγχει όλους αυτούς τους οδηγούς, κατά πόσον έχουν την ασφάλεια τους, οδηγούν με άδεια. Θέλω και πιστεύω ότι κάνουν αυτό που πρέπει και η ενημέρωση η οποία έχουμε είναι ότι όσοι εργοδοτούν τέτοιες περιπτώσεις είναι σύμφωνα με τον νόμο. Καλά, είχαμε και ένα, πριν από λίγο καιρό είχαμε και ένα κύκλωμα το οποίο είδαμε να δράει και να δίνει αβέρτα άδειες. Το κύκλωμα δεν προερχόταν από αυτούς. Το κύκλωμα προερχόταν από το ότι έχουν βρεθεί Ελληνοκύπροι οι οποίοι τους έχουν δώσει αυτές τις... Ναι, το κύκλωμα δεν ήταν από αυτούς. Άρα η ευθύνη, πολλές φορές έχουμε να λέει, η ευθύνη ήταν όσον αφορά τους λειτουργούς του αρμόδιου τμήματος, του συγκεκριμένου τμήματος του Υπουργείου. Μάλιστα. Άρα εκεί πρέπει να γίνει ο έλεγχος περισσότερων κατά πόσον τηρούν και... είναι στα πλαίσια της νομοθεσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα της Επιτροπής σας, κύριε. Χθες ξανά το θέμα των κυρτωμάτων, ένα θέμα που ενέγραψε ο κύριος Ορφανίδης. Το συζητήσαμε και παλαιότερα και κύριε Ορφανίδη μαζί και μαζί με τον κύριο Μουσούτσα. Πριν ακριβώς 6 μήνες. Μπράβο. Πώς προχώρησε 6 μήνες μετά, λοιπόν, αυτή η συζήτηση για τα κυρτώματα? Έχετε κάτι νεότερο να μας πείτε? Να ξεκινήσω από τον πρόεδρο της Επιτροπής πρώτα, αν με επιτρέπετε. Ναι, κύριε Μουσούτσα. Αν θέλει ο Χρήστος να μιλήσει πρώτος, διότι είναι ο εισηγητής... Δεν έχω πρόβλημα. Είχαν προκύψει διάφορα στοιχεία τα οποία είχαμε ζητήσει, όπως συνεννοηθούν το Υπουργείο Υγείας μαζί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων για να μελετήσουν κάποιες μελέτες οι οποίες γίνονται στην Ευρώπη και έχουν αποτέλεσμα ότι η χρήση έστω και στο ελάχιστο των φρένων και με την καύση του λαδιού του στόπερ εκπέμπονται διάφορα σωματίδια. Αυτά τα σωματίδια έχουν βρεθεί ότι εκεί που είναι τοποθετημένα τα κυρτώματα, και αν προσέξετε στα rims, τα οποία στα μπροστινά rims του αυτοκινήτου, υπάρχει μια μαυρίλα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα σωματίδια τα οποία εκπέμπονται από τη χρήση των φρένων. Μιλούμε για εκατομμύρια σωματίδια τα οποία εναποθέτονται πάνω στα rims. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια άλλα εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Και εκεί όπου υπάρχουν τα κυρτώματα, έχουν βρεθεί στην Ευρώπη ότι προκαλούν αυξημένα ποσοστά κατά 50% της λευκαιμίας και του καρκίνου. Δεν είναι τυχαία που γίνονται αυτές οι μελέτες και εφαρμόζονται, γι' αυτό έχουν αφαιρεθεί σε μεγάλο βαθμό τα κυρτώματα
στην Ευρώπη και στην Κύπρο δεν γίνεται τίποτα. Και δεν φτάνει αυτό. Θα σας βάλω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γίνεται ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Μοσφιλωτή. Και ή κάποιος έχει έναν καρδιακό επεισόδιο ή έναν εγκεφαλικό επεισόδιο και ειδοποιείται το νοσοκομείο Λάρνακας να στείλει το ασθενοφόρο. Μέχρι να φτάσει στη Μοσφιλωτή συναντά 30-35 γευτώματα. Αντιλαμβάνεστε ότι τουλάχιστον στην επιστροφή, όταν έχεις αυτόν τον τραυματίαν ή τον άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος και έχει πάθει έναν εγκεφαλικό, δεν μπορεί το ασθενοφόρο να πετά. Ναι, το ασθενοφόρο πρέπει να ελαττώνει στην ελάχιστη ταχύτητα, τη μηδενική ταχύτητα. Κύριε Ορφανίδη, για να καταλάβω, ζητάτε περιορισμό για το πού θα τοποθετούνται τα κυρτώματα ή ζητάτε πλήρη εξαφάνιση? Περιορισμό και εκεί όπου δεν απαιτούνται να και έχουν τοποθετηθεί γιατί θέλαν διάφοροι να εξυπηρετήσουν τον οποιοδήποτε ζητούσε το κύρτωμα και με την κάθε ευκολία να δίδε τον αυτή η άδεια, να αναφέρω εδώ ότι εχθές είχε αναφερθεί από τα δημόσια έργα ότι ναι, υπάρχουν 2.000 κυρτώματα. Δεν είναι 2.000 κυρτώματα, είναι 2.000 αιτήματα τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά. Και το κάθε αίτημα συμπεριλαμβάνει 3, 4, 5, 6, 8 κυρτώματα. Άρα μιλούμε για ένα αριθμό από 8 έως 10.000 κυρτώματα. Σκεφτείτε αν είναι 2.000 κυρτώματα και έχουμε 400 δήμους και κοινότητες, άρα μιλούμε για 5 κυρτώματα μόνο σε κάθε κοινότητα. Η Λευκοσία έχει 5 κυρτώματα, ο Στρόβολος έχει 5 κυρτώματα. Καλά, εγώ το πρωί που περνάω κυρτώματα για να έρθω στη δουλειά, συγγνώμη που θα το πω κιόλας, αλλά η διαδρομή μου είναι συγκεκριμένη εμένα. Είναι 2 λεπτά από εδώ που λέμε. Αλλά μέχρι να έρθω στη δουλειά, περνώ που 4 κυρτώματα μέσα σε έναν δρόμο. Μέσα σε μια ευθεία. Και έχουμε ζητήσει και ο πρόεδρος έχει ζητήσει και απαιτήσει ότι εντός ενός μηνός γίνει αυτή η συνάντηση και στείλουν και υπόμνημα το Υπουργείο Υγείας και συνεννόηση με τα δημόσια έργα ότι εντός ενός μήνα να μας στείλουν τις εκθέσεις όσον αφορά τη ρήπανση την οποία υπάρχει και τι προκαλεί στην υγεία του ανθρώπου όλα αυτά τα κυρτώματα με την εκπομπή όλων αυτών των τοξικών αποβλήτων στην ατμόσφαιρα τα οποία εισπνέουμε και επαναλαμβάνω προκαλούν καρκίνο και λευχαιμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ορφανίδη. Ελάτε κύριε Μουσιούτσα, ζητήσατε σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχετε κάποιες απαντήσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και ποιοι κάνουν τις αιτήσεις. Δηλαδή αν εγώ θέλω να πηγαίνουν σιγά σιγά τα αυτοκίνητα μπροστά από το σπίτι μου, μπορώ να κάνω αίτηση και όντως να έρθουν να μου βάλουν κύρτωμα έξω από το σπίτι μου γιατί έτσι μου ήρθε. Και ο ίδιος να παρανομήσει άλλους δρόμους. Ναι, η διαδικασία είναι οποιοσδήποτε πολίτης έχει το δικαίωμα απευθυνόμενες στην τοπική αρχή στην οποία μένει ή είναι το αίτημά του, να ζητήσει όπως για λόγους φαντάζομαι θα αναφέρει ασφάλειας, ότι θα πρέπει να μπουν κυρτώματα. Η αρμόδια αρχή είτε είναι κοινότητα είτε είναι δήμος, εξετάζοντας το αίτημα, το παραπέμπει σε επιτροπή στην οποία μετέχει και η αστυνομία Κύπρου με τις απόψεις της αρχής, της τοπικής αρχής και στην συνεδρία αυτή που μετέχει η αστυνομία παίρνεται η τελική απόφαση. Η τελική απόφαση είναι του αρχηγού αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλές αρχές για να αποφύγουν το σκόπελο των παραπώνων από τους κατοίκους τους απαντούν, στέλνουν το αίτημα με θετική χρειά στην επόμενη φάση και απομένει στην αστυνομία να απαντήσει στο θετικά ή αρνητικά. Όπως μας λέχθηκε, φέτος έχουν εγκριθεί πολύ ελάχιστος αριθμός, ενώ τα τελευταία χρόνια από τα αιτήματα που υπήρχαν, οι απορρίψεις ήταν της τάξης του 75 έως 95%. Τώρα, για κάποια πράγματα που ανέφερε ο Χρήστος προηγουμένως, ήθελα να προσθέσω τα εξής. Ναι. Καταρχήν από τον Μάρτη μέχρι σήμερα δεν είχαν κάνει αυτά που μας είχαν δεσμευτεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θα μας επαρέδιδα μια μελέτη του Υπουργείου Υγείας που αφορούσε το πώς επηρεάζει το περιβάλλον αλλά και την υγεία η χρήση αυτών των κυρτωμάτων. Mm-hmm. Είναι τα δύο στοιχεία που αφορούν τα κυρτώματα. Θέμα υγείας και θέμα περιβάλλοντος. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι ναι, τα κυρτώματα μπαίνουν για λόγους ασφάλειας και είναι κατανοητό. Αν βάλουμε και τους τρεις παράγοντες μαζί, φαίνεται το εξής. Πρώτο, υπάρχουν
κατά την άποψή μας, και αυτό ζητήσαμε και είπαμε επιτακτικά μέσα σε διάστημα ένα ή δύο μήνες, δεν θυμούμε ακριβώς, να έρθουν με ένα χρονοδιάγραμμα οι αρμόδιες υπηρεσίες, καταγράφοντας όλα τα κυρτώματα που υπάρχουν. Πρώτον, να μας πούν, φέρει στο δρόμο Χ, υπάρχουν 10. Mm-hmm. Θα μπορούσε να μείνουν 6. Άρα αυτά τα 4 πρέπει να αφαιρεθούν, αφαιρέστε τα ή δώστε οδηγίες σε αυτούς που θα αφαιρέσουν. Nice. Δεύτερο πρόβλημα. Τα κυρτώματα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, θα δείτε ανομοιόμορφα κυρτώματα. Άλλα είναι πιο ψηλά, είναι πιο χαμηλά, άλλα είναι πλαστικά που απαγορεύεται. Οπότε, κύριοι, δώστε τις προδιαγραφές και ελέγξετε ότι όλα που είναι ή όλα που θα παραμείνουν είναι με βάση τις σωστές προδιαγραφές που έχετε εσείς εκδώσει. Καλά να ρωτήσω κάτι, δεν είναι τα δημοσία έργα που κάνουν τα κυρτώματα? Δεν είμαι σίγουρος αν είναι τα δημοσία. Όχι μόνο. Ποιος άλλος μπορεί να κάνει? Όχι μόνο. Είναι και οι επαρχιακές διοικήσεις οι οποίες τα δίδουν σε ιδιώτες για να τα κατασκευάσουν. Άρα δεν είναι ένας, άρα ξέρει τη μόλα αν κάνει το ίδιο πράγμα. Η μόλα υπάρχει. Η μόλα υπάρχει, το ποιος την ακολουθεί είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και πολλές φορές είναι τόσο κακοτεχνίες που υπάρχουν που μπορεί να προκαλέσουν και δυστύχημα, ιδιαίτερα σε δίκυκλα, με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένα. Σωστά. Άρα εμείς ζητήσαμε επιτακτικά. Κύριοι, πρώτη στο για μας είναι η ασφάλεια. Ξεκαθαρίζεται. Εκεί και όπου εσείς κρίνετε ότι θα πρέπει να υπάρξει αφαίρεση, και δεν μιλούμε ολική, μπορεί να είναι το 10%, να προχωρήσετε, να μας ετοιμάσετε, να μας στείλετε τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα αφαίρεσης. Δεύτερο, να ελέγξετε και όπου βρείτε ότι είναι κακοκατασκευές ή όπου έχουν φύγει οι γραμμές από πάνω και δεν φαίνεται ότι είναι κύρτωμα, οι άσπρες γραμμές που υπάρχουν, ναι, τα βέλη που είναι πάνω, να φροντίσουν οι τοπικές αρχές τις οποίες είναι στα όρια τους να επιδιορθωθούν, διότι αυτά είναι στοιχεία που βοηθούν για την ασφάλεια. Μάλιστα. Πέραν αυτό, μας λέχθηκε και κλείνω από την αστυνομία ότι ναι, τα κυρτώματα είναι ένας τρόπος και είναι λογικό μείωσης της ταχύτητας για σκοπούς ασφάλειας. Λέχθηκε από την αστυνομία ότι, και είναι αλήθεια και αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν όχι μόνο με κυρτώματα, αλλά και με άλλους τρόπους να επιφέρουν αυτό που ζητείτε, δηλαδή λιγότερη ταχύτητα ασφάλεια στους δρόμους. Είτε με στενώματα στους δρόμους, είτε με στυλάκια στη μέση του δρόμου για να αναγκάζεσαι να είσαι με λιγότερη ταχύτητα, και άλλες τρόποι καλοδεχούμενοι. Αυτό όμως με τα κυρτώματα, και πολύ σωστά το έχει θέσει ο συνάδελφος και τον Μάρτη και τώρα, θα πρέπει να το παρακολουθούμε και στους δύο μήνες, εάν και εφόσον δεν κάνουν αυτό που μας λέχθηκε, θα πρέπει να έρθουν και να είμαστε πλέον πιο αυστηροί απέναντί τους. Λοιπόν, κύριε αγαπητού, παρακολουθώσα παράλληλα το βιντεάκι το οποίο δείχνεται με έναν κύρτωμα. Ναι, ναι. Και αυτό το κύρτωμα, σκεφτείτε ότι είναι από τα καλά. Και αυτόν είναι εκτός προδιαγραφών. Έχει ύψος, αντιλαμβάνομαι, γύρω στα 15 με 20 εκατοστά. Γίνεται ειδικός, κύριε Ορφανίδη, για τα... Τα κόβει με το μάτι πλέον ο κύριος Ορφανίδης, βέβαια, αυτό είναι καλό. Φαίνεται, είναι εξόφθαλμο. Είναι εξόφθαλμο. Ναι, καλέ, το αντιλαμβανόμαστε. Βλέπετε την εκτείναξη την οποία κάνει το αυτοκίνητο, και επαναλαμβάνω, αυτόν είναι από τα καλά τα κυρτώματα. Μία διόρθωση μόνο σε αυτόν το οποίο ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος και πρόεδρος της Επιτροπής. Όταν η αστυνομία λέει έχουν εγκριθεί το 10% από τα αιτήματα τα οποία εξέτασε φέτος, μιλούμε το 10% και υπήρχαν γύρω στα 1000 αιτήματα, το κάθε αίτημα να αφορούσε 3, 4, 5, 6 γυρτώματα. Αυτό είναι το οποίο έχει αναφερθεί. Και άρα έχουν τοποθετηθεί επιπρόσθετα άλλα 500 τουλάχιστον κυρτώματα. Είναι τρομερός ο αριθμός ο οποίος υπάρχει όσον αφορά την τοποθέτηση. Βλέπετε την εκτείναξη την οποία κάνει τώρα που βέβαια. Το δείχνει. Μα δεν είναι ούτε καλά κατασκευασμένο.
Επειδή το ούτε κάναμε και σήμανση. Πέρσι το. Ούτε σήμανση, ναι, άλλο και αυτό. Όσο δεν φαίνεται τίποτα. Ναι. Πριν να σας αποδεσμεύσω, θέλω και μια κουβέντα για τις πινακίδες. Αυτές οι πινακίδες που κάποιες δεν φαίνονται κιόλας από τα σχεδιάκια και από τα συνθήματα και από το ό,τι φανταστείς που μπορείς να δεις. Συζητήσατε και αυτό το θέμα χθες, κύριε Μουσούτσα. Υπάρχει λύση? Ναι. Κοιτάξτε, λύσεις υπάρχουν. Είναι δαπανηρές. Μια ταμπέλα για να καταλάβετε. Αυτές που έχουμε στους αυτοκινητόδρομους, ναι, ναι, οι μεγάλες, ναι, ξέρετε πόσα στοιχίζει η αναλλαχτή? 2.800 ευρώ για αναλλαχτή ταμπέλα. Αντιλαμβάνεστε τα κόστη. Αυτό που κάνει τώρα, διότι μέχρι τώρα δεν γινόταν, ναι, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, με μικρές ποσότητες μέχρι στιγμής, διότι είναι κοστοβόλο, είναι οι ταμπέλες αυτές, σιγά σιγά να αντικατασταθούν με κάποιες ταμπέλες ειδικές, όπως τις ονομάζουν, οι οποίες έχουν πάνω μια μεβράνη. Α, για να καθαρίζετε. Μεβράνη, όταν γράψεις πάνω, μπορείς με σφογγάρι και νερό καθαρίζει. Και να βλέπουμε τους ανθρώπους να μην έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, να τους βλέπουμε πάνω με τα σφογγάρια για να καθαρίζουν τα συνθήματα. Η λύση δεν είναι αυτή. Η λύση είναι η παιδεία που πρέπει να έχουμε από μικρή για την οδική συνείδηση, για το ότι δεν καταστρέφω τη δημόσια περιουσία ή την περιουσία του άλλου, διότι αυτό είναι καταστροφή δημόσιας περιουσίας. Μάλιστα, και ναι, ακούστηκε μια εισήγηση, μάλλον γίνεται, μας λέχτηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ήδη έχουν πάει σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό σχολείων και κάνουν διαλέξεις στα παιδιά του Δημοτικού και για την ασφάλεια, αλλά και για το πώς, ναι, προστατεύεις τη δημόσια περιουσία, και μιλούσα για το δικό δίκτυο, από καταστροφές. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα με τις ταμπέλες. Είναι κάτι το οποίο πάλι πρέπει να δουν οι τοπικές αρχές. Πέραν των μουντζαρωμάτων που μπορεί να κάνει κάποιος, πολλές φορές μπορεί να δούμε ταμπέλες οι οποίες να κρύβονται πίσω από κλαδιά ή πίσω από δέντρα. Μεγαλώνουν, δεν κλαδεύονται. Ναι, 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 δεν δέντρα, κουρεύονται. Και, ταμπέλα είναι... και αυτό πρέπει, είναι υποχρέωση των τοπικών αρχών, όπου δει, να τα ελέγχουν. Ακούσαμε κάτι ενθαρρυντικό κατ' εμένα χθες, ότι υπάρχει ένα application, συγγνώμη για την αγγλική λέξη. Μια εφαρμογή. Μια εφαρμογή, η οποία οποιοσδήποτε, αν εσείς στον δρόμο δείτε μια λακκούβα ή μια ταμπέλα αγαλερωμένη ή καταστρεμένη, μπαίνετε στο application, το φωτογραφίζετε και στέλνετε αμέσως... δεν το Fix Cyprus, το Fix Cyprus. Ναι, ναι, ναι. Κλείνει χρόνο τώρα το Σεπτέμβρη. Ναι, πόσοι το γνώριζαν, οι μισοί στην Επιτροπή μας δεν το γνώριζαν. Αυτό τους είπαμε... ένα λεπτό. Ντροπή που δεν το γνωρίζατε. Κάναμε ολόκληρα ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν σας είδαμε εκείνη την ημέρα. Κύριε Ορφανίδη, εσείς ξέρετε το Fix Cyprus. Μην πείτε ψέματα όμως. Θα το καταλάβω, είπαμε, κύριε Ορφανίδη, αν το είπατε, λέτε ψέματα. Έχουμε ενημερωθεί χθες για να εντάξει, είμαι ειλικρινής. Το δεν το γνώριζα. Όμως το θέμα το συγκεκριμένο είναι πραγματικά ντροπή. Χθες επέστρεφα στη Λάρνακα από τη Λεμεσό που είχα πάει σε μία υποχρέωση. Ναι. Και επιστρέφοντας, πραγματικά ήταν κάτι το ασύλληπτο. Δεν είχε ταμπέλα η οποία να μην ήταν ζωγραφισμένη. Ναι, καλά, και ξέρετε, υπάρχει αυτό. Κρύβονται τα όρια ταχύτητας. Ειδικά στους αγροτικούς τους δρόμους, και μετά μπορεί να υπάρχει μια κάμερα και να σε πάρει και δεν γνωρίζει ο οδηγός το όριο ταχύτητας. Εγώ, για παράδειγμα, που χάνω τον προσανατολισμό μου και θέλω να βλέπω τις πινακίδες. Κύριε Μουσούτσα, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να βλέπω τις πινακίδες αν πάω σωστά, αν πάω ίσα, αν πάω τζαμπάω που πρέπει. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που συγκεκριμένα τώρα δεν ξέρω πότε έγινε και που προς επαρχία Αμοχώστου, ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου ήταν, που δεν ήξερα πού να πάω. Ήμουνα πάνω σε κυκλικό κόμβο και δεν ήξερα γιατί τα πέλε ήταν όλες με συνθήματα. Να πούμε και έναν ευχάριστο όμως, να ανακοινώσουμε. Ναι, και έναν κλείνουμε γιατί έχουμε ότι πάει πολύ. Αυτό το οποίο ανέφερε και ο συνάδελφος, θα τοποθετηθούν νέες ταμπέλες με αντανακλαστική μεμβράνη, είναι η λεγόμενη digital printing, οι οποίες από τη Λάρνακα μέχρι την Κοφίνου έχει εγκριθεί το σχετικό κοντήρι και θα αντικατασταθούν με αυτές τις νέες ταμπέλες, οι οποίες θα καθαρίζονται με ευκολία, αλλά ένα σημαντικό είναι και που θα πρέπει να δούμε είναι η τοποθέτηση εκεί και όπου χρειάζεται, σε κάποιες περιοχές, αν χρειαστεί,
και κάμερες. Έξυπνη κάμερα. Πρέπει αυτό. Πόσο και, είναι, και... πόσο θα μας στοιχήσει αυτή η καινούργια μεμβράνη? Στοιχίζει αρκετά λεφτά, είναι μεγάλο το κονδύλι. Ανέφερε μην τζελαλείτε μου. 2.800 είναι να αλλάξουμε αλλά την ταμπέλα. Για το μέγεθος των 3 έως 6 μέτρων. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι πολύ πιο μεγάλες, υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι πιο μικρές ασφαλώς, αλλά περίπου θα είναι και μιλούμε για μεγάλο κονδύλι. Μόνο να μετρήσεις από Λάρνακα μέχρι την Κοφίνου, για παράδειγμα, μπορεί να είναι και 400 ταμπέλες. Ναι. Μπορεί και περισσότερες. Λοιπόν, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι τεράστιο και τεράστιο και το κοντήλι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Θα επανέλθουμε.